Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, έφτασε λοιπόν και εδώ στο Καρπενήσι το 28ο αντιπεριαλιστικό διήμερο της οργάνωσής μας. Στο Καρπενήσι, στη Ρούμελη, που είναι απάκρις άκρη ποτισμένη με τους αγώνες του λαού μας. Εδώ που έδρασαν οι πρώτες ανταρτοομάδες την περίοδο της τριπλής ναζιστικής κατοχής. Στη Ρούμελη των αετόπουλων της ΕΠΟΝ, που μικροί μεν στην ηλικία έγραψαν όμως μεγάλες σελίδες ηρωισμού και αγώνα στη δίκαιη υπόθεση για μια καλύτερη και ελεύθερη ζωή. Εδώ που το ΕΑΜ, όπως και σε όλη τη χώρα, έσωσε το λαό και οργάνωσε τη ζωή στις περιοχές που απελευθερώνονταν από την πότα των Ναζί. Εδώ, στην περιοχή που φιλοξένησε το Εθνικό Συμβούλιο της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης της περιβόητης κυβέρνησης του βουνού, όπως έμεινε στην ιστορία. Αυτά εδώ τα βουνά λοιπόν πότισαν με το αίμα τους και οι μαχητές και οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στα χρόνια της ένοπλης σύγκρουσης με το αστικό κράτος και τον υπεριαλισμό. Για αυτούς και άλλους πολλούς λόγους, αυτά τα μέρη είναι δεμένα με το ηρωικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αναβλύζουν τα ιδανικά και οι αξίες της ταξικής πάλης, η αμέτρητη πίστη στο δίκαιο του αγώνα, η αποφασιστικότητα για θυσίες στην πάλη για το σοσιαλισμό. Η φόρα μάχη και η κατάληψη του Καρπενησίου είναι η κορυφαία, η πιο σημαντική επιχείρηση στη Ρούμελη. Αργά το βράδυ της 19ης του Γενάρη του 1949, ο Δημοκρατικός Στρατός με συνολική δύναμη περίπου 3.000 μαχητών και καλά οργανωμένο σχέδιο μπήκε σε αυτήν εδώ την πόλη και στις 21 Γενάρη την έθεσε υπό τον έλεγχό του. Το πολιτικό γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας, με τηλεγράφημα προς τους υποστράτηγους Γιώτη και Διαμαντή και όλους τους διοικητές και πολιτικούς επίτροπους, για όλους τους μαχητές και τις μαχήτριες, για όλους τους κομμουνιστές και κομμουνίστριες της πρώτης και δεύτερης μεραρχίας του Δημοκρατικού Στρατού ανέφερε: «Γράψατε σήμερα μία από τις λαμπρότερες σελίδες του λαϊκοαπελευθερωτικού μας αγώνα. Κρατήστε τώρα γερά το Καρπενήσι, φερθείτε αδελφικά στους εχμαλώτους, δείξτε σ' όλους πως είστε φορείς ανώτατου λαϊκού πολιτισμού. Με τέτοια χτυπήματα ανοίγετε το δρόμο της αποφασιστικής νίκης». Φίλες και φίλοι, το ΚΚΕ δεν εγκατέλειψε ποτέ το σκοπό που ιδρύθηκε, υπάρχει και παλεύει. Πάντα μπροστά, στη μάχη για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα με όλες τις μορφές και με όλα τα μέσα. Αυτό είναι τελικά που δεν μπορούν να χωνέψουν οι αντίπαλοι μας. Τους κάθεται στο λαιμό ότι το κόμμα μας ποτέ δεν συμβιβάστηκε με την αστική εξουσία, ποτέ δεν υποτάχθηκε. Και αυτό αποδεικνύει με τον πιο τρανταυτό τρόπο ολόκληρη η δεκαετία του 40 και ιδιαίτερα η σύγχρονη εποπτεία του Δημοκρατικού Στρατού. Αυτό όμως αποδεικνύεται και από τη δράση του μέχρι και σήμερα, από τη σταθερή πάλη του για να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές προς όφελος των εργαζομένων του λαού μας, παρά τα καλέσματα, άλλοτε με το καρότο και άλλοτε με το μαστίγιο, να αλλάξει αυτή την πορεία. Διδασκόμαστε από αυτήν την ιστορία, από την ηρωική εκατοντάχρονη πορεία του κόμματός μας, και συνεχίζουμε εδώ τον αγώνα για να γίνει πράξη αυτός ο σκοπός ίδρυσης του ΚΚΕ. Αυτό το στόχο εξυπηρετεί και το φετινό διήμερό μας. Άλλωστε, τα αντιπεριαλιστικά διήμερα της ΚΝΕ, 28 χρόνια τώρα, έχουν πραγματικά γίνει αφορμή για να γυρίσουμε όλη τη χώρα,
για να διαδηλώσουμε ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας, της Ελλάδας, στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, για να γνωρίσουμε από πρώτο χέρι την ηρωική ιστορία του επαναστατικού και λαϊκού κινήματος. Αυτή την ηρωική ιστορία την μελετάμε. Θέλουμε να τη μάθουμε σπιθαμή προς σπιθαμή, για να οπλιστούμε με την πείρα των επαναστατών που έδρασαν πριν από εμάς για την ίδια υπόθεση που παλεύουμε και εμείς σήμερα. Αυτή η ιστορία είναι γεμάτη από συγκλονιστικές στιγμές. Ακόμα μετά από τόσα χρόνια έρχονται στο φως νέες που δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα που ως χτες ήταν ανοιχτά. Πολλές τέτοιες στιγμές αυτά τα συμπεράσματα υπάρχουν, περιλαμβάνονται και στους τόμους του Δοκιμίου Ιστορίας του ΚΚΕ 1918-1949. Ένα όπλο για κάθε μέλος της ΚΝΕ που αξίζει να το μελετήσει κάθε νέος αγωνιστής. Είναι πολύτιμο εφόδιο σε αυτή την καθημερινή προσπάθεια που κάνουμε για πιο μαζική, πιο γερή ΚΝΕ σε κάθε χώρο μάθησης, χώρο δουλειάς που υπάρχει νεολαία, για το φούντομα της πάλης της συλλογικής διεκδίκησης. Για να γίνονται όλο και περισσότεροι οι νέοι και οι νέες που παίρνουν πάνω τους αυτό το μεγάλο καθήκον της ανασύνταξης του εργατικού κινήματος, της κοινωνικής συμμαχίας, της συμμετοχής της νέας βάρδιας σε αυτό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, 70 χρόνια μετά, σε μια εποχή που διευρύνονται οι δυνατότητες να απολαμβάνουμε τη ζωή που αξίζει στους παραγωγούς του πλούτου, σε μια εποχή που μπορούμε να απολαμβάνουμε δικαιώματα που αντιστοιχούν πραγματικά στο σήμερα, το σύστημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις τους καλούν την νεολαία να ζήσει με τα λίγα για να έχουν τα πολλά και όλο και περισσότερα οι λίγοι. Και αυτό λένε ότι είναι το σύγχρονο, είναι το ρεαλιστικό. Μας καλούν να συμβιβαστούμε. Θέλουνε να μην σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Έτσι τουλάχιστον λένε. Εμείς ξέρουμε καλά ότι ούτε αυτοί δεν το πιστεύουν πραγματικά. Σιγά μην το πιστέψουμε κι εμείς. Η ιστορία διδάσκει. Πάντα η πρόοδος, ό,τι πιο σύγχρονο και καλύτερο για τη ζωή του λαού και της νεολαίας, ερχότανε μέσα από την ταξική πάλη, μέσα από την αμφισβήτηση του συστήματος, της πολιτικής που το υπηρετεί. Πάντα η πρόοδος ερχότανε σε σύγκρουση με αυτό που φαντάζει στατικό και ακίνητο. Ποιος μπορούσε άραγε στην αρχή της κατοχής να φανταστεί το κύρος, την επιρροή, τη μαζικότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που θα έφτανε μέσα σε λίγους μήνες σε αυτά τα πρωτόγνωρα επίπεδα? Ό,τι κατέκτησε ο λαός στην νεολαία, το κατέκτησε με σκληρούς αγώνες και με το κόμμα μας πάντα στην πρώτη γραμμή. Προοδευτικό είναι ό,τι συμφέρει και έχει ανάγκη ο λαός και η νεολαία. Σύγχρονο, νέο και καινοτόμο είναι η πάλι για μια νέα κοινωνία χωρίς φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά και ανεργία. Μοναδική απάντηση στην καπιταλιστική βαρβαρότητα είναι η πρόταση εξουσίας και πάλι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αυτή την πρόταση, αυτή την αναγκαιότητα, την οργάνωση, τη διεκδίκηση στο σήμερα θέλουμε να κουβεντιάσουμε με χιλιάδες νέους και νέες και μέσα από την πορεία του 45ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή που ξεκινάει αυτή την περίοδο. Με τους αγώνες, τα όνειρα, τη δύναμή μας θα χτίσουμε ένα κόσμο ελεύθερο, ανοιχτό, γεμάτο ελπίδα. Με αυτό λοιπόν το σύνθημα, αυτό το σύνθημα του φεστιβάλ μας που δανείζεται το στίχο του μεγάλου κομμουνιστή ποιητή Ναζίμ Χικμέτ, θα φτάσουμε παντού. Θα διαδώσουμε παντού το μήνυμα που αυτές οι λέξεις κουβαλούν και το επαναστατικό περιεχόμενο που δίνει σε αυτές η πρόταση και η δράση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Γιατί οι νέοι έχουμε όνειρα σήμερα, έχουμε προσδοκίες από τη ζωή και πλέον έχουμε και πείρα ότι αν αγωνιστούμε σε κατεύθυνση σύγκρουσης, αν διεκδικήσουμε, τότε πραγματικά έχουμε δύναμη που δεν τη φανταζόμαστε. Γιατί οι νέοι βλέπουμε γύρω μας, στην εποχή της λεγόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, ότι μπορούμε να ζήσουμε πολύ καλύτερα
Σε αυτό το αύριο ελπίζουμε, για αυτό το αύριο παλεύουμε κάθε μέρα. Απέναντι στη λογική της υπεύθυνης ανυπακοής, απέναντι στη λογική της ρεαλιστικής σύγκρουσης στα πλαίσια όμως αυτού του συστήματος. Εμείς προβάλλουμε τη λογική, την ανάγκη της συνολικής ρήξης, της ανυπακοής στα σημερινά δεδομένα, της πάλης για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Ξέρουμε ότι όσο υπάρχουν αφεντικά και η ανάγκη για το κέρδος τους, τόσο θα υπάρχει εκμετάλλευση, φτώχεια, ο λαός και η νεολαία θα υποφέρουν. Οι εστίες αντίστασης που υπάρχουν, οι αγώνες μας και το πότε αυτοί έχουν αποτέλεσμα αποδεικνύουν ακριβώς όλα τα παραπάνω. Και το είδαν οι μαθητές, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι που κινητοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Μόνο όταν δεν συμβιβαζόμαστε με τα ψίχουλα, μόνο όταν γυρνάμε την πλάτη στις πολιτικές και τους σχεδιασμούς των κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, μόνο όταν γινόμαστε περισσότεροι όσοι δεν σκύβουμε το κεφάλι, μόνο τότε μπορούμε να έχουμε κατακτήσεις, να βάλουμε εμπόδια σε αυτά που έρχονται, να ανοίξουμε το δρόμο για τις ριζικές αλλαγές. Αυτή είναι τελικά και η σύγκρουση στο σήμερα. Αυτή είναι που δημιουργεί τα ρήγματα στο κατεστημένο, δημιουργεί δυσκολίες στο κατεστημένο, τραβάει συνειδήσεις από την απογοήτευση, τη μυρολατρία και το συμβιβασμό. Και πάντα σε αυτό, ιδιαίτερα όσο αφορά τις νεότερες ηλικίες, έπαιζε καθοριστικό ρόλο η ισχυροποίηση της νεολαίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, η δύναμή της, η δεσμή της μέσα στους νέους και τις νέες που τσακίζεται η ζωή και το μέλλον τους. Έτσι γινότανε πάντα. Κάθε μέλος της ΚΝΕ μπορεί να εμπνευστεί, να παραδειγματιστεί από τις δύο ηγετικές μορφές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και στην περιοχή που βρισκόμαστε. Από τον Χαρίλαο Φλωράκη Γιώτη, διοικητή της πρώτης μεραρχίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας με χώρο δράσης στη Θεσσαλία, και τον Γιάννη Αλεξάνδρου Διαμαντή, διοικητή της δεύτερης μεραρχίας με χώρο δράσης στη Πυρούμελη. Γεννημένοι και οι δύο το 1914, έγιναν μέλη της ΟΚΝΕ σε νεαρή ηλικία. Γεννημένοι λοιπόν και οι δύο το 1914, έγιναν μέλη της ΟΚΝΕ σε νεαρή ηλικία. Διαπαιδαγωγήθηκαν από μικρή με τις αξίες, τη στάση ζωής του κομμουνιστή σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, σε εξαιρετικά αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων, τότε που το να είσαι κομμουνιστή σήμαινε διώξεις, βασανιστήρια και εξορίες. Τότε που μια αποφασισμένη πρωτοπορία πάλεψε, κράτησε αναμένη τη φλόγα για να γίνει μέσα σε λίγα χρόνια πυρκαγιά. Αυτή η προσφορά της ΟΚΝΕ φαίνεται και από το γεγονός ότι ως λενινιστικό σχολείο συνέβαλε ώστε να διαδοθούν τέτοιες ένδοξες μορφές του κομμουνιστικού κινήματος στη χώρα μας. Από τις γραμμές της ΟΚΝΕ πέρασαν ο Νίκος Ζαχαριάδης, μετέπειτα Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο Αρχικαπετάνιος του ΕΛΑΣ Άρης Βελουχιώτης, η ηρωίδα Ηλέκτρα Αποστόλου που δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο το 1944, ο Ναπολέων Σουκατζίδης, ένας από τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές, ο 200ος για την ακρίβεια της Κεσαριανής, και εκατοντάδες άλλοι. Σύντροφοι και συντρόφισσες, παραλαμβάνουμε με χαρά, με πείσμα, αυτή τη σκητάλη των ηρωικών αγώνων του κόμματός μας. Είμαστε στον πρώτο χρόνο του νέου αιώνα ζωής και δράσης του ΚΚΕ. Έχουμε ήδη ανοίξει πανιά στον αιώνα που κυλά, στην εποχή του αναγκαίου περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Διδασκόμαστε, εμπνεόμαστε, συνεχίζουμε. Με στόχο να κερδιθεί η νέα γενιά σε αυτό το σκοπό, με το ΚΚΕ πάντα μπροστά για το δίκαιο του λαού. Γεια σας και καλή δύναμη.